ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή ότι θα παίξουμε σε μια πολύ καλή ομάδα, με μια πολύ καλή ομάδα και όντως το απέδειξε και μέσα στο γήπεδο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς έχουμε πάρα πολλές απουσίες εδώ και 1,5 μήνα, παλεύουμε με πολλά προβλήματα και σήμερα ειδικά λείπαν 6 βασικοί παίκτες και ως τούτο επηρέασε πολύ την αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Πάντως θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα στην ομάδα του Μαγνησιακού γιατί ήταν δίκαια η νίκη και στα παιδιά τα δικά μου γιατί παρόλο που ήμασταν 11 παίκτες και δύο που είχαμε την τελευταία στιγμή και τους πήραμε να βοηθήσουν ότι ήταν, παλέψανε το παιχνίδι αλλά δυστυχώς ένα δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για μας και εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Θέλω να πω όμως ότι τα προβλήματα συνεχίζονται μέχρι τέλος του μηνός σε εμάς εδώ και 2 μήνες. Και είναι δύσκολο πολύ για την ομάδα τη στιγμή που δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις. Ελπίζω με το δεύτερο γύρο να γυρίσουν τα παιδιά, να τελειώσουν τις δουλειές τους. Σίγουρα προηγείται η δουλειά και ελπίζω να κάνουμε την καλή πορεία που είχαμε μέχρι τώρα. Γενικότερα όμως είναι μια ομάδα η οποία έχει φέρει και παρόλα τα προβλήματα και πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι, έχουμε φέρει καλά γιατί σίγουρα τα παιδιά είναι περισσότερα παιδιά του χωριού και έχουν θέληση, πάθος και τα δίνουν όλα για την ομάδα και αυτό είναι προς τιμή τους. Απλώς ότι οι απουσίες θα γινόταν καλύτερη εικόνα της ομάδος και θα παίρναμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτά που είχαμε χάσει ήδη. Ουσιαστικά στη θέληση και στην προσπάθεια που έχει δείξει η ομάδα μας σήμερα νομίζω ότι ήταν καταλυτική παρουσία όλων των παικτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δείξανε τρομερή διάθεση. Θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Η νίκη ήρθε επί ενός αντιπάλου ο οποίος τη φετινή σεζόν είναι βαθμολογικά πάρα πολύ ψηλά. Έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Βρεθήκαμε όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μετά ήταν επιτυχία αποτελέσματα. Συζητήσαμε πολλά πράγματα τα οποία αφορούσαν την ομάδα και βγάλαμε συμπεράσματα τα οποία μας βοηθήσαν σήμερα να δείξουμε μια πραγματικά καλή εικόνα, αυτή η εικόνα που αρμόζει το Μαγνησιακό. Θεωρώ ότι οι παίκτες είχαν πολύ υψηλό φρόνημα σήμερα και αυτό μπορεί να φανεί και από το ακόμα και από το πέναλι το οποίο στο 91 έχασε αντίπαλη ομάδα και νομίζω ότι η συνέχεια πρέπει να είναι αυτή που είδαμε σήμερα. Είναι σίγουρο ότι τα γκολ βοηθάνε πάντα μια ομάδα αλλά σε μας δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα το επιθετικό αν και υπήρχε και αυτό αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το αμυντικό το οποίο σήμερα δείξαμε ότι κρατώντας το 0 είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με οποιαδήποτε ομάδα του Α τοπικού. Θεωρώ ότι τα παιδιά κάνουν φανταστική δουλειά στο κομμάτι της άμυνας. Νομίζω ότι παίζοντας καλή άμυνα εκδηλώνεις και καλές επιθέσεις. Αυτό κάναμε σήμερα και το τελικό σκορ θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα σήμερα. Είχαμε πολλές ελλείψεις, 5 βασικοί λείπανε, λόγω των φόρτων εργασίας που έχουν οι συμπαίκτες μου. Και αυτό το δεκάλεπτο που μπήκε πιο δυνατά ο αντίπαλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να κριθεί το αγώνας. Ναι, γενικά, ειδικά στην έδρα μας είμαστε πολύ δυνατοί. Πάμε καλά, αλλά λόγω των απουσιών που έχουμε, αυτό μας έχει στοιχειώσει φέτος δηλαδή, αυτό το πράγμα. Ότι πολλές απουσίες και λόγω φόρτος εργασιών, αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Αγωνιστικά δείχνουμε πάθος και θέληση. Είμαστε πιστεύω πολύ ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα και ευελπιστούμε στο δεύτερο γύρο να είμαστε πιο... να μην έχουμε τόσες απουσίες ώστε να είμαστε πιο δυνατοί. Παίζαμε με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο σήμερα. Μια πολύ καλή ομάδα. Το δείχνει και η πορεία του. Είναι δεύτερος, τρίτος, αν δεν κάνω λάθος. Για μας ήταν μονόδρομος η νίκη. Μετά από ένα τυχαίο αποτέλεσμα που είχαμε την Αγία Παρασκευή και γενικά μια κοιλιά που κάναμε στο πρωτάθλημα. Γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά. Σήμερα η νίκη ήταν μονόδρομος. Από το πρώτο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά. Προσπαθήσαμε, δεν σκοράραμε στο πρώτο. Στα αποδυτήρια ο προπονητής είπε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Είχαμε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, εκρηκτικό θα έλεγα. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε 2 γκολ σε 3 λεπτά. Και ήρθε η νίκη. Εκτός από σήμερα που έβαλε τα 2 πρώτα γκολ για την ομάδα σου, έχεις πετύχει άλλο παιχνίδι 4 γκολ. Νομίζω πρώτη αγωνιστική ήταν αυτό. Ήταν πρώτη αγωνιστική με τον Άνθιμο Γαζί. Περιέγραψα μου λίγο έτσι το συνέστημα όταν σκοράρεις και μάλιστα μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που η ομάδα δεν έχει πετύχει τέρματα.
Εντάξει, εμείς θέλουμε η ομάδα να κερδίσει. Τώρα το ποιος θα βάλει τον γκολ, εννοείται πως είναι χαρά μας να σκοράρουμε, εννοείται. Θέλουμε απλά να βάζει γκολ η ομάδα και να κερδίζει. Γιατί έχουμε ποιότητα, είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, τώρα πιστεύω θα πάμε καλύτερα στο μέλλον.